Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Σας προσκαλώ να πιούμε ένα φλιντζάνι καφέ και να μοιραστώ μαζί σας μια σκέψη που έχω στο μυαλό μου αυτές τις μέρες. Ότι πρέπει να διαλέγουμε τις μάχες μας. Και αυτό είναι ένδειξη ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας και υψηλής διαφοροποίησης. Όσοι παρακολουθήσατε το καλοκαίρι το διαδικτυακό σεμινάριο που κάναμε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου μας μίλησε για τη θεωρία της υψηλής διαφοροποίησης του Μπάουεν ο οποίος λέει ότι ένας άνθρωπος όσο περισσότερο οριμάζει ψυχοσυναισθηματικά και όσο περισσότερο φιλτράρει τα συναισθήματα του και τις παρορμήσεις του από τη λογική του, από τους πρόσφυγες με το θα έλεγα, τόσο πιο εξελιγμένο είδος ανθρώπου είναι. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα ότι περιβαλλόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικά θρασίς, αγενείς και χαρακτηρίζονται από μια τοξικότητα και ένα αίσθημα κυριότητας. Sense of entitlement ή δικαιωματικότητα, ή δικαιωματισμό όπως πολύ ωραία το αναφέρει και το περιγράφει στο εξαιρετικό βιβλίο της συντόχτου Ράμανη «Ξέρεις ποιο είμαι εγώ» το βιβλίο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πιθανό εφόσον ζούμε σε μια ανθρώπινη κοινωνία να ερχόμαστε συχνά σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι κάποιοι είναι έχουν υψηλό αίσθημα κυριότητας. Πιστεύουν δηλαδή ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους. Θεωρούν ότι είναι πρίγκιπες ή πριγκίπισες. Γι' αυτό έκανα και το, την ανάρτηση στην κοινότητα. Την ευγενική παράκληση προς τους γονείς να μην μεγαλώνουν τα παιδιά τους σαν είναι πριγκίπισες ή πριγκίπες. Γιατί αυτά τα παιδιά θα μπουν κάποτε στον πραγματικό κόσμο. Και θα δρουν με δικαιωματισμό και αγένεια και θρασίτητα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Και μάλιστα είπα σε εκείνο το post, αν δεν σας ενδιαφέρει για τους άλλους, κάντε το για τα παιδιά σας, γιατί τα παιδιά σας δεν θα μπορούν να επιβιώσουν συναισθηματικά στην κοινωνία όταν κυκλοφορούν θεωρώντας ότι είναι η Άτεγκτοι, οι πολύ σπουδαίοι, οι αλάνθαστοι, ότι τους αξίζει πολύ προσοχή, πολύ σημασία, ότι πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν τα προβλήματά τους, ότι πρέπει όλοι να μπαίνουν στα παπούτσια τους, ότι άλλοι τους οφείλουν υπερβολική ενσυναίσθηση, ενώ οι ήδη δεν δείχνουν καμία απολύτως συναισθηματική ενσυναίσθηση στους άλλους. Περιβαλλόμαστε από ναρκισσούς, από ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ρουφίχτρες ενέργειας αν μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση μαζί τους, αν προσπαθείς να τους πείσει για το ότι δεν είσαι έλεφαντας, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να ξοδέψεις χρόνο, ενέργεια, να ξοδέψεις αυτό πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκτιμούν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Οι άνθρωποι με δικαιωματισμό, οι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ή ξέρω αυτοί που νομίζουν πως τα ξέρουν όλα, σου φέρονται καλά προκειμένου να πάρουν από σένα αρκισιστική τροφοδοσία ή παροχή και αν δεν τους τη δώσεις, την αρκισιστική τροφοδοσία ή την παροχή, με μεγάλη ευκολία θα σου επιτεθούν, θα ξεσπάσουν την αρκισιστική οργή τους πάνω σου. Και αν τυχόν ζητήσουν συγγνώμη, αυτό θα το κάνουν χωρίς να το εννοούν, θα το κάνουν με επιφανειακότητα προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεων τους. Πρέπει λοιπόν να διαλέγουμε τις μάχες μας. Εάν απέναντί μας έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα, εάν απέναντί μας έχουμε έναν άνθρωπο ο δρά με δικαιωματισμό, με αλαζονία, με τσιθελισμό, με ξερολισμό ο οποίος αυτόκλητα συμβουλεύει τους άλλους, ο οποίος μόλις νιώσει την παραμικρή ματέωση, ο οποίος έχει πολύ μικρή ανοχή στη ματέωση ή καθόλου ανοχή στη ματέωση, μόλις νιώσει την παραμικρή ματέωση, μόλις δεν γίνουν τα κέφια του και τα χατήρια του, εξαπολύει οχετό και πολύ εύκολα σε ανεβάζει και σε κατεβάζει, τότε πρέπει να αποφασίζουμε συνειδητά να μην σπαταλούμε χρόνο και ενέργεια με τέτοιους ανθρώπους. Ούτε καν να τους κάνουμε grey rocking. Ούτε καν. Κόβουμε την οποιαδήποτε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο ψάχνοντας θύματα πάνω στα οποία να βγάλουν τα αποθυμένα τους. Ξαναθυμίζω, πω οι ναρκιστέ, η οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα δεν αντέχουν να διαχειριστούν τα δικά του αρνητικά συναισθήματα και τα προβάλλουν πάνω στου άλλου ή χρησιμοποιούν του άλλου ω μέσο για να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Κάνουν συνεχώς εκδραματίσεις, δηλαδή βγάζουν πάνω στους άλλους όλα αυτά τα, αρνητικά συναισθήματα τα οποία δεν αντέχουν μέσα τους. Φαίνονται ότι λυπούνται, φαίνονται ότι στενοχωριούνται, φαίνονται ότι είναι σε μια δύσκολη φάση. Στην πραγματικότητα όμως δεν αντέχουν καθόλου οποιοδήποτε συνέστημα είναι πολύ ή λίγο στενάχωρο και ψάχνουν να ξεδώσουν. Θέλουν να ξεδώσουν και χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν στιμένες λεμονόκουπες έχουν εξαιρετικά αισθήματα ανασφάλειας μέσα τους και μειονεξίας, τα οποία παρουσιάζονται ως μεγαλοπρέπεια και παντογνωσία, ενώ στην πραγματικότητα έχουν ένα εξαιρετικά εύθραυστο εγώ. Και μην γελαστείτε εάν σας λένε καλά λόγια για σας, εάν σας κολακεύουν ή εάν σας μιλούν με καλό τρόπο προκειμένου να επιτύχουν κάτι, εάν δεν επιτύχουν αυτό που θέλουν, αμέσω θα γυρίσουν να σας ξεχέσουν. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να πέφτουμε στο επίπεδο τέτοιων ανθρώπων και να τους ξεχέζουμε και εμείς. Η γνώμη μου είναι να διαλέγουμε τις μάχες μας και εφόσον αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε ουσιαστική σχέση, δεν είναι για παράδειγμα ο σύντροφο μας ή ένας καλός μας φίλος ή ο γονιό μας ή το παιδί μας, να μην επιλέγουμε καν να μπούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν γυρεύοντας αφορμές για καυγάδες. Αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά και στον δρόμο και στον τρόπο που οδηγούν κάποιοι οδηγοί και στην ευκολία με την οποία κορνάρουν, βρίζουν, κάνουν χειρονομίες, βγαίνουν έξω από το αυτοκίνητο για να δείρουν κλπ, κλπ. Ας διαλέγουμε τις μάχες μας και ας αποφεύγουμε να ξοδεύουμε την πολύτιμη ενέργειά μας για να διαχειριστούμε τα συναισθήματα των τεμπέλιδων αυτών πνευματικά ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν οι άλλοι τις ευθύνες τους. Ας αναλάβει ο καθένας από μας προσωπικά τη δική του ευθύνη. Τα λέω όλα αυτά σε εσά, τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ. Τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ γιατί κάποιες φορές μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ευτυχώς τώρα τελευταίως πολύ λιγότερο από ό,τι προηγουμένως, μπαίνω στη διαδικασία να απαντώ σε email τα οποία προέρχονται από ανθρώπους με τέτοιο, τέτοιο στυλ προσωπικότητας, από ανθρώπους οι οποίοι εμ, μου τη λένε για να νιώσουν αυτοί ανώτεροι και για να νιώσουν καλύτερα. Δεν πρέπει να μπαίνω στη διαδικασία να συ, συνομιλώ. Δεν πρέπει να συζητώ. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τον gut instinct μας, τη διέστησή μας και όταν ένα πρόσωπο από την αρχή μας κάνει κάτι κλικ ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το πρόσωπο. Βγάζει μια αδιόρατη τοξικότητα σαν να κάνει νέγκινγκ, λέει ναι μεν αλλά. Ναι μεν, συμφωνώ σε όλα απολύτως, αλλά τότε μπαίνουμε σε διαδικασία να σταματήσουμε την επαφή και να μην απαντούμε. Εντάξει, όταν ο άλλος βγάλει τον πραγματικό του εαυτό στην επιφάνεια, τότε δεν χρειάζεται να μπούμε σε παραπάνω συζήτηση, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον. Ακόμη και ψυχολόγοι να είμαστε ήδη, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον, αν ο άλλος δεν θέλει να βελτιωθεί. Αν ο άλλος θέλει απλώς να περνάει καλά, και θέλει απλώς να έχει επιδερμικές λύσεις και τσιρότα πάνω στα προβλήματά του, δικαίωμά του. Ότι και προσ... Όσο και αν προσπαθήσουμε εμείς, όσο και αν του πούμε, χρειάζεται να ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να αναλάβεις τις ευθύνες σου, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να προσπαθήσεις μέσα σου να βρεις τις απαντήσεις και τις λύσεις, όσο και αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε, δεν θα βοηθήσουμε, δεν θα είμαστε θετικοί. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να εξαντλήσουμε τη δική μας ενέργεια, να εξαντληθούμε εμεί ήδη προσωπικά και να κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Σήμερα στις 5 ανεβαίνει το έκτο επεισόδιο του podcast που έχει θέμα τη συνεξάρτηση. Σας στέλνω την αγάπη μου και κάνω μια σημείωση νοερή και για μένα και το λέω και για σας να διαλέγουμε τις μάχες μας. Μα φτάνουν οι νάρκησοι με του οποίου έχουμε παντρευτεί, έχουμε κάνει σχέσει, έχουμε γεννήσει ή μα γέννησαν για να απασχολούν την ενέργειά μα, ούτω ώστε να βρούμε μια λύση στο αδιέξοδο των σχέσεων μαζί του. Δεν θα ασχοληθούμε και με του νάρκησου τη διπλανή πόρτα. Α ασχοληθούν αυτοί που βοήθησαν στο να δημιουργηθούν έτσι. Οι γονεί του δηλαδή που έχουν μεγαλώσει παιδιά με δικαιωματισμό, το περιβάλλον του το οποίο έχει ανεχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ανατροφής αυτών των παιδιών να είναι ανεξέλεκτα, χωρίς οριοθέτηση και να μεγαλώνουν νομίζοντας πώς τους ανήκει ο κόσμος. Δεν τους ανήκει ο κόσμος και γι' αυτό δεν θα τους δώσουμε το δικό μας κόσμο. Αποφασίζουμε συνειδητά να μην εμπλεκόμαστε σε ανούσιες διαμάχες με ανθρώπους οι οποίοι απλώς θέλουν να ρουφήξουν ναρκισιστική τροφοδοσία από εμάς και πολλές φορές ο θυμός μας, είναι τροφή για τους ανθρώπους αυτούς. Το λέω σε εσά για να τα ακούσω εγώ. Για σε τα λέω... Πώς λέει? Ε, για σε τα λέω πεθερά για να τα ακούει νύφη ή μαζί... <laughs> μαζί με το βασιλικό που και η γλάστα. Έφτιαξα αυτό το βίντεο για να το ακούσω εγώ πρώτα. Και ίσως φανεί χρήσιμο και σε εσά. Σας. σας αγαπώ. Γεια. Yeah.